μετά τα νέα τέλη κυκλοφορίας, η ανακοίνωση των οποίων προκάλεσε σειρά δυσάρεστων εκπλήξεων στους αμέσως ενδιαφερομένους, με το καλημέρα του 2011 έρχονται αυξήσεις και στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Παπάς, θεωρεί τις αυξήσεις που θα φτάσουν μέχρι και το 10% φυσιολογικές, από όρια της κοινοτικής αύξησης των κατώτατων ορίων αποζημίωσης σε περίπτωση εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα. Είναι αναγκαίο κακό, διότι από 1η Ιανουαρίου αυξάνουν τα ασφαλιστικά όρια, από 500.000 ανά άτομο πηγαίνουν και γίνονται 750.000. Και μέχρι τις 36 του 2012 θα παραμείνει το ίδιο ποσό και από 1η Εβδόμου του 2012 οριστικό πλέον 1 εκατομμύριο ανά άτομο και ανά γεγονός. Και αν οι ασφαλιστικοί πράκτορες θεωρούν φυσιολογικές εν μέρει τις αυξήσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους πολίτες, οι οποίοι εν μέσω οικονομικής κρίσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους ψάχνοντας παράλληλα τα φθηνότερα ασφάλιστρα. Λογικό είναι να εισπράττουμε αυτή την δυσαρέσκεια, διότι τα ασφάλιστρα ακριβένουν μέσα σε μία κρίση η οποία είναι οικονομική και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι ψάχνουν να βρουν κάτι πιο φθηνό και πιο οικονομικό